μια άλλη είδηση, την οποία να συνδέσουμε αφού δούμε και τους καλεσμένους μας, με την εποχή. Δύο ακόμα στο μακρύ κατάλογο των αυτοκτονιών λόγω της κρίσης. Ένα ζευγάρι στη Βάρη εδώ, ηλικιωμένων, υπέργυρων. Υπέργυρος, τώρα με το προσδόκιμο ζωής και εκεί που έχει πάει τα 67 η σύνταξη, είναι πεθαρέλη. Λέμε. Άφησα να σημειώσω ότι δεν θέλουν να γίνονται βάρος, να είναι βάρος στα παιδιά τους. Και με όπλο, αφού πρώτα πυροβόλησε τη γυναίκα του, αυτοπυροβολήθηκε και βρέθηκαν τα σημειώματα και των δύο. Δεν ήταν απόφαση του ενός, εκ των δύο ήταν και των δύο, τα σημειώματα και των δύο, γιατί δεν ήθελαν να επιβαρύνουν την οικογένειά τους. Πριν συνεχίσουμε, ο κύριος Μαρκόπουλος. Τώρα, καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόσαστε στο Παρίσι και το ξέρω γιατί μετά αμέσως στην κρίση στους ανεξάρτητους Έλληνες επικοινωνήσαμε μαζί σας για να σας έχουμε, αλλά εσείς φεύγατε για το Παρίσι. Τώρα, ανεξάρτητος βουλευτής. Όχι ανεξάρτητος Έλληνας. Ανεξάρτητος Έλληνας. Στους ανεξάρτητους. Παραμένετε στους ανεξάρτητους. Βέβαια, παιδιά, το ανεξάρτητο. Εγώ παραμένω στους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν έχω μιλήσει για όλα αυτά. Και επειδή γράφτηκε χθες τη νύχτα και άκουσα, με ενημερώσανε. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Επειδή με ενημερώσανε ότι ο κύριος Καμένος είπε, ή μάλλον έτσι μου είπανε, ότι κάπου γράφτηκε ότι εγώ έτσι σήμερα ή χθες συναντήθηκα με τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Ζωή, θέλω να πω ότι εγώ είμαι από χθες τα ξημερώματα εδώ, με πληρώνει η Ελληνική Βουλή για να εκπροσωπήσω ως Έλληνας βουλευτής τη χώρα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και τώρα που μιλάμε, έπινα καφέ με τον κύριο Παπαδημούλη και κατεβαίνει και η κυρία Τζάκρη και ο κύριος Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ για να μοιραστούμε προβληματισμούς, απόψεις, πίνοντας τον καφέ μας το πρωί. Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας δεν μ' αρέσουν ούτε οι συνωμοσιολογίες, ούτε τα. Είναι ακριβώς πάντως έτσι όπως το λέτε, γιατί και εμείς επιδιώξαμε να σας βρούμε και μας είπατε ότι φεύγετε για το Παρίσι. Προχτές το βράδυ που επικοινωνήσαμε, μας είπατε ότι φεύγετε για το Παρίσι. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να μην. Παραμένετε στους ανεξάρτητους Έλληνες, είπατε. Μέχρι αύριο στην. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανακοίνωση. Ούτε προτίθεστε να παραιτηθείτε. Ούτε προτίθεστε να. Δεν πρόκειται να ανακοινώσω. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Καταλαβαίνετε τώρα. Μόνο αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας καταλαβαίνω. Ακούστε. Ανήκω σε ένα και σας ευχαριστώ που με ρωτάτε. Ευθέως και να απαντήσω και αν θέλετε το κλείνουμε εδώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ ανήκω σε ένα κόμμα. Έχω εκλεγεί από συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένες απόψεις. Δεν έχω μιλήσει για αυτό που έχει συμβεί και για όλα αυτά τα οποία γράφονται. Αυτά γράφονται ερήμη μου. Είναι προφανές ότι θα μιλήσω. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, όταν θα μιλήσω, να ακουστώ όπως θα ακουστώ καλά από όλες τις πλευρές, από όλα τα μέσα ενημέρωση και από όλους τους ανθρώπους. Αυτό έχω να πω τώρα. Όλα τα υπόλοιπα προηγεί τη χώρα μου, προηγούνται οι κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις, η στήριξη της πατρίδας, δύσκολες στιγμές τις οποίες περνάει και οι πολιτικές επιδιώξεις. Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες, αύριο θα είσαστε εδώ στην Αθήνα. Νομίζω ότι αύριο θα έχω γυρίσει. Ναι. Άρα θα πάτε στην κοινοβουλευτική ομάδα προφανώς, γιατί είσαστε βουλευτής του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αφήστε να γυρίσω τι ακριβώς γίνεται, γιατί και από μακριά όπως. Τι να κάνω κι εγώ, είναι το μικρόβιο κύριε Μαρκόπουλε, το καταλαβαίνετε. Κινδυνεύω, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, την καλημέρα μας.